Η Τουρκία απέκτησε τη δυνατότητα πλήγματος σε κάθε σημείο της ελληνικής επικράτειας μετά την επιτυχημένη δοκίμη του Μπόρα 2, ένα βλήμα μεσαίου βεληνικούς βαλιστικών πυράβλων. Εν ολίγης, η Τουρκία επιχειρεί να εκφοβήσει την Ελλάδα με ακραίο επιθετικό οπλοστάσιο, τη στιγμή που στην Αθήνα οι εξοπλισμοί γίνονται με σκοπό την άμυνα, δηλαδή καμία δυνατότητα επίθεσης και σοβαρής κρούσης. Εδώ έρχεται να κουμπώσει η εγκληματική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη να μην προχωρήσει μαζί με τις φρεγάτες Μπελαρά και την παραγγελία πυράβλων Scalp Naval. Όπως ήδη είναι γνωστό, οι γαλλικές Μπελαρά έχουν παραγγελθεί χωρίς την προμήθεια στρατηγικών πυράβλων Scalp Naval και χωρίς τους απαιτούμενους εκτοξευτές, ώστε αν μια κυβέρνηση αλλάξει γνώμη στο μέλλον, να μπορεί να τους προμηθευτεί και να τους χρησιμοποιήσει. Οι γαλλικοί υπερπύραυλοι μπορούν να εκτοξευτούν από υποβρύχια με εμβέλεια 1000 χιλιομέτρων, αλλά και από πλοία με εμβέλεια άνω των 1000 χιλιομέτρων, ενώ φέρουν κεφάλι βαρούς 500 κιλών. Με άλλα λόγια, μια ελληνική Μπελαρά θα μπορούσε να εκτοξεύσει ένα πύραυλο, ο οποίος μπορεί να πλήξει στόχο στην Άγκυρα. Η διαμόρφωση των πλοίων θα μπορούσε να περιλαμβάνει 24 Αστέρ 30 και 8 Scalp Naval, ενώ η σημερινή και τελική διαμόρφωση λόγω άρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών είναι με 32 Αστέρ 30. Σύμφωνα με τους Γάλλους, υπήρξε παρέμβαση από την Αμερικανική κυβέρνηση και έτσι ο Scalp δεν προτάθηκε ξανά στην Ελλάδα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήθελαν να έχουν οι Έλληνες πολύ ανώτερο οπλισμό σε σχέση με την Τουρκία. Έτσι και αφού η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει μεταβληθεί, το πολεμικό ναυτικό επέλεξε 4 Α-50 και κανένα Α-70, με τη δικαιολογία ότι είναι πολυτέλεια να αποκτήσουμε MDCN και 8 πυραυλάκια δεν κάνουν τη διαφορά.